Κύριε Δερνάκη, πριν από λίγες μέρες ο Υπουργός Ανάπτυξης εξέφερε στην πολιτική βούληση να κυνηγήσει το παράνομο επάγγελμα τόσο στον δικό σας κλάδο όσο και στον κλάδο των κομμωτών. Το δικό σας σχόλιο ποιο είναι? Καταρχήν να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Εγώ είμαι 22 χρόνια επαγγελματίας στις ΣΕΡΕΣ και από τότε υπήρχαν οι παράνομες, όπως είπατε. Ήταν όμως πολύ ελάχιστες και δεν ενοχλούσαν τις καθαρά επαγγελματίες. Στη σημερινή εποχή, και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν θα τελειώσει και δεν θα σταματήσει. Τώρα όμως τα πράγματα, κυρία Σπογαλή, έχουν αλλάξει ως προς ποιο σημείο. Έχουν γίνει πολύ προκλητικές. Δηλαδή δεν υπάρχει σπίτι, πολυκατοικία, διαμέρισμα που να μην υπάρχει κοπέλα να έχει ολόκληρο στημένο εργαστήριο αισθητικής, κομμωτικής και νυχιών και να μην το προβάλλει αυτό μέσω του Facebook, του Instagram και όλου του διαδικτύου. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ό,τι αθέμητος ανταγωνισμός και δεν θα μπορούσα ποτέ να δεχτώ τον όρο επαγγελματίας, γιατί πολλοί το παίζουν και επαγγελματίες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τολμούν να έχουν τις ίδιες τιμές με μένα που έχω μαγαζί, που έχω ένα σωρό έξοδα. Δεν τη θεωρώ λοιπόν επαγγελματία από τη στιγμή που δεν είναι σωστή και δεν είναι εισάξια με μένα. Δεν παίζουμε επί ίσης όρης. Κατά τη γνώμη μου, από τη μια φταίει το κράτος και είναι άξιο απορίας πώς ένα επάγγελμα σαν το δικό μας, που έχει τόσο άθηση, που έχει τόσο έξαρση, που βλέπατε παντού, ακόμα και στην πόλη μας, να ανοίγουν τέτοιου είδους μαγαζιά, και μπράβο σε όποια τολμά να το κάνει. Δεν υπάρχει φορέας, δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός να ελέγξει όλο αυτό που βρίσκεται παρασκηνιακά. Αυτό που προανήγγειλε ο Υπουργός, ότι θα παρακολουθούν τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να πιάνουν τους παράνομους, πώς σας φαίνεται? Μπορεί να γίνει, γιατί όταν εγώ σαν βγάζω το διαδίκτυο ότι σήμερα έχω ένα πιθανά κενό ραντεβού στις 12 το μεσημέρι, εσείς τώρα με το φτωχό μου το μυαλό μπορείτε να πάτε ως πελάτησα, να κλείσετε ραντεβού, να δείτε η διεισόμαση τι συμβαίνει μέσα εκεί και από εκεί και πέρα ανάλογα τι ρόλο έχετε στο κρατικό μηχανισμό να κάνετε και τις αντίστοιχες ενστάσεις, μηνύσεις και ό,τι άλλο. Δεδομένου όμως ότι έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση όπως μας λέτε και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, νομίζω σε μικρή κοινωνία ζούμε. Μπορεί αυτό το πράγμα να εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο? Δεν νομίζω ότι μπορεί να εξελιχθεί. Απλά είναι όμως μια κίνηση εκφοβισμού, θα το έλεγα. Ή, εν πάση περιπτώσει, εγώ, κυρία Σπογαλή, θα πω και το εξής. Δεν έχω τη δυνατότητα να ανοίξω μαγαζί. Δηλαδή να πληρώνω το ενίκιο, να πληρώνω ΒΕΗ και θέλω να δουλεύω όντως στο σπίτι. Δηλαδή είμαι τόσο καλή στη δουλειά μου που θέλω να παρέχω κατοίκον αυτές τις υπηρεσίες. Υπάρχει τρόπος να το κάνω και να είμαι νόμιμη. Δηλαδή, θα γραφτώ στην εφορία, θα κάνω έναρξη επιτυβεύματος. Έχω ήδη την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτριας νυχιών, δηλαδή τους κατάλληλους τίτλους σπουδών και όλα από τον κρατικό μηχανισμό ελεγμένα από το υγειονομικό. Απλά δεν μπορώ να ανοίξω μαγαζί. Εγώ, για να παραγγείλω οτιδήποτε εξοπλισμό, αναλώσιμα υλικά, από γάντια και μάσκες και τα πολυματικά που έχουν μπει στη ζωή μας με πολύ μεγάλη στροκέδιο το τελευταίο διάστημα λόγω κορονοϊού, μέχρι και οτιδήποτε άλλο εγώ στο μαγαζί, πρέπει να κόψω τιμολόγιο. Και κόβοντας τιμολόγιο, θα αποδώσω και το αντίστοιχο ΦΠΑ κτλ. Οι εταιρείες όμως τι κάνουν? Είναι το δεύτερο κακό τώρα, κάτι το οποίο στείλαμε και επιστολή μέσω του Μιλητηρίου στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για να το δει και αυτό, ότι δεν μπορεί η εταιρεία από μένα που είμαι επαγγελματίας να μου ζητάει να κόψω τιμολόγιο και να δώσω ΦΠΑ και από σένα που δουλεύεις στο σπίτι απλά θα σου κάνω μια καλύτερη τιμή για να μου πάρεις προϊόντα. Άρα λοιπόν και εκεί πρέπει να ελεγχθεί αυτό το πράγμα.